και κύριοι, καλησπέρα σας. Στην τελική ευθεία μπαίνουν από το πρωί οι διεργασίες για την επίλυση του κυβερνητικού προβλήματος. Κάποια αισιοδοξία διαφάνηκε για σχηματισμό κυβέρνησης που θα στηρίζεται από όλα τα κόμματα μετά τις σημερινές συναντήσεις των πολιτικών αρχηγών, η οποία αισιοδοξία βασίζεται σε δημοσιογραφικές εκτιμήσεις και πληροφορίες, αφού οι πολιτικοί αρχηγοί δεν έκαναν δηλώσεις για τις λεπτομέρειες και το περιεχόμενο των συζητήσεων. Στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή έγινε στις 12.30 το μεσημέρι η πρώτη συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Φλωράκη. Συζήτησαν μισή ώρα. Ακολούθησε συνομιλία περίπου 35 λεπτών των κυρίων Μητσοτάκη και Παπανδρέου. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης είδε και πάλι για 15 λεπτά τον Χαρίλαο Φλωράκη. Το περιεχόμενο των συνομιλιών δεν έγινε, όπως είπαμε, γνωστό. Ωστόσο, έγκυροι κύκλοι της Νέας Δημοκρατίας επιμένουν ότι το κόμμα τους δεν πρόκειται να συνενέσει σε οποιαδήποτε συζήτηση για τον εκλογικό νόμο αυτή την περίοδο, που, όπως λένε, προέχει η εντυμότητα για συγκρότηση οικουμενικής κυβέρνησης. Κατά τη Νέα Δημοκρατία, η υποσχηματισμό κυβέρνηση πρέπει να έχει κύριους στόχους την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων του τόπου και την προσφυγή και την αποφυγή τέταρτων εκλογών, και δεν πρέπει να ασχοληθεί με τον εκλογικό νόμο. Το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ενημερώθηκαν το απόγευμα από το εκτελεστικό γραφείο για τις πρωτοβουλίες του κόμματος, και ύστερα από δύο διαδοχικές συσκέψεις που έγιναν, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής συμφωνούν και υποστηρίζουν τις προτάσεις και τους χειρισμούς του Προέδρου του κόμματος, Ανδρέα Παπανδρέου. Συγκρατημένη λοιπόν αισιοδοξία για τις διαβουλεύσεις που επαναλαμβάνονται αύριο στις 12 το μεσημέρι σε σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Χρήστο Σαρτζετάκη, στην οποία οι πολιτικοί αρχηγοί θα διατυπώσουν τις οριστικές θέσεις τους. Σήμερα συναντήθηκαν το μεσημέρι και το βράδυ και οι εκπρόσωποι των τριών κομμάτων, οι κύριοι Σουφλιάς, Γεννηματάς και Δραγασάκης. Συζήτησαν τις προοπτικές σύγκλησης στα οικονομικά που θεωρούνται άκρο σημαντικά θέματα, ώστε να υπάρξουν προγραμματικές σύγκλησης. Δηλαδή, τι θα κάνει η κυβέρνηση αν σχηματιστεί, ως τις εκλογές του Μαρτίου ή Απριλίου, όποτε δηλαδή προσδιοριστούν. Στην πρώτη συνάντηση των εκπροσώπων των κομμάτων πήρε μέρος και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Δημήτρης Χαλικιάς, που τις ενημέρωσε για την κατάσταση και τις προοπτικές της οικονομίας. Η βραδινή σύσκεψη των κυρίων Σουφλιά, Γεννηματά, Δραγασάκη συνεχίζεται και θα συνεχιστεί, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ως τις πρωινές ώρες. Ενδεχομένως να επαναληφθεί και αύριο πριν από τη συνάντηση κορυφής. Εν αναμονή λοιπόν των αυριανών εξελίξεων και των διαβουλεύσεων των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος σήμερα αναφέρθηκε στις πολιτικές εξελίξεις στο Παρίσι, όπου βρισκόταν για τη σύνοδο κορυφής, μιλώντας στους δημοσιογράφους στην ελληνική πρεσβεία στη γαλλική πρωτεύουσα. Ακούμε τη Μένια Παπαδοπούλου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε σήμερα ότι διανύουμε μια δύσκολη περίοδο του πολιτικού μας βίου, η οποία όμως δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται ως κρίση, γιατί οι διαδικασίες που ακολουθούνται αυτή τη στιγμή προβλέπονται από το Σύνταγμα. Σε συνέντευξη τύπου που έδωσε σήμερα στην ελληνική πρεσβεία, λίγο πριν αναχωρήσει από το Παρίσι επιστρέφοντας στην Αθήνα, ο κύριος Σαρτζετάκης τόνισε ότι είναι ανακριβή τα λεγόμενα και γραφόμενα περί ακυβερνησίας και επισήμανε ότι τέτοιες φήμες βλάπτουν την παρουσία μας στο εξωτερικό και οδηγούν σε διεργασίες αποσύνθεσης στο εσωτερικό. Είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος, η ειρηνική πολιτεία δεν πάβει να υπάρχει ούτε σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές υποθέσεις, ούτε και από απόψεως εξωτερικής παραστάσεως αυτή την περίοδο. Σημειώνουμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες και απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων, αναφέρθηκε στη λειτουργία του άρθρου 37 του Συντάγματος περί διερευνητικών εντολών. Μπορεί κάποιος να έχει διαφορετική γνώμη ή να χαρακτηρίσει ατυχή τη σχετική τροποποίηση του Συντάγματος. Είπε. Αλλά δεν επιτρέπεται στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να εκφράσει δημόσια τη γνώμη του επί του θέματος. Αυτό δεν σημαίνει, είπε ο κ. Σαρτζετάκης, ότι δεν έχει ο πρόεδρος και δεν επιβάλλεται μάλιστα να έχει άποψη, όπως και κάθε άλλος πολίτης του κράτους. Απαντώντας τέλος σε ερώτηση σχετική με την απάλληψη του ΣΥΝΕΝΑ από τον εκλογικό νόμο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι το εκλογικό σύστημα είναι αρμοδιότητα των κομμάτων. Ο λαός, πρόσθεσε, σύρει τις συνέπειες και θα λάβει την προσήκουσα στάση. Αύριο συνέρχεται με επισημότητα αλλά και αβέβαιο μέλλον η Βουλή που προέκυψε από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου με μοναδικό αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης στην ορκομοσία των βουλευτών. Την Τρίτη το απόγευμα θα συνεδριάσει και πάλι η Βουλή για να εκλέξει πρόεδρο, το πρόσωπο του οποίου θα είναι, όπως αναφέρουν πληροφορίες, αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην αυριανή σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Η λειτουργία της Βουλής θα συνεχιστεί ασφαλώς υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα οδηγηθούμε σε άμεση διάλυσή της και στην προκήρυξη νέων εκλογών.
Η Ευρωπαϊκή Τρόικα, δηλαδή η Γαλλία που ασκεί αυτή τη στιγμή την Προεδρία στην ΕΟΚ, η Ισπανία που προηγήθηκε και η Ιρλανδία που θα αναλάβει την Προεδρία την 1η Ιανουαρίου του 1990, θα συντάξει μελέτη για ορισμένες πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλυφθούν με σκοπό την παροχή βοήθεια στο σύνολο των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Η πρώτη από αυτές τις πρωτοβουλίες αφορά τη δημιουργία τράπεζας για την ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό της Ανατολικής Ευρώπης. Επίσης, τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για να εκπαιδευτούν στελέχη από τις χώρες αυτές, όπως και το άνοιγμα προς αυτές προγραμμάτων της ΕΟΚ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Χρήστος Αρτζετάκης, που εκπροσώπησε τη χώρα μας στην άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΟΚ χθες στο Παρίσι, συνόψισε τους στόχους και τα αποτελέσματά της με δήλωση που έκανε στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή του από τη γαλλική πρωτεύουσα. Το συμβούλιο αυτό διεξήχθη μέσα σε μία ατμόσφαιρα πάρα πολύ καλή και επεδείχθη ένα πνεύμα συνεργασίας και συγκλήσεως στις τοποθετήσεις, οι οποίες συνίστανται βασικώς εις το εξής, ότι η ευρωπαϊκή κοινότητα έθεσε μπροστά της καινούργιες προοπτικές με σκοπό να βοηθήσει τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και να ενθαρρύνει έτσι και την πορεία τους προς την δημοκρατικοποίηση. Αυτό βέβαια πάντοτε με σύνεση και περίσκεψη και στα πλαίσια της μερίμνης για την διαφύλαξη και της σταθερότητος αλλά και της ασφαλείας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Μιτεράν, μετά τη σύσκεψη δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η αίτηση της Τουρκίας για ένταξή της στην ΕΟΚ θα εξεταστεί στις αρχές του 1993 μετά την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Στο Παρίσι λοιπόν οι 12 αποφάσισαν μέτρα και πρωτοβουλίες για τις σχέσεις τους με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπου οι εξελίξεις συνεχίζονται. Διαδηλώσεις στην Ανατολική Γερμανία και στη Τσεχοσλοβακία, όπου ήταν μάλιστα αιματηρές, για τα γεγονότα όπως εξελίσσονται στις χώρες αυτές, αλλά και για τις φωνικές μάχες στο Σαλβαδόρ, μας ενημερώνει η Κάτια Βρετού. Δεκάδες χιλιάδες Ανατολικογερμανοί έκαναν το πρωί διαδήλωση στους δρόμους της Δρέσης με συνθήματα όπως «Για πάντα ο λαός στην εξουσία», «Ποτέ πια κομμουνιστικό κόμμα», «Ελεύθερες εκλογές». Υπάρχουν όμως και Ανατολικογερμανοί που εγκατέλειψαν για λίγο τον αγώνα και προσπαθούν να γευτούν την αλλαγή στη ζωή τους. Σχεδόν 3 εκατομμύρια πέρασαν το Σαββατοκύριακο στην άλλη πλευρά του τείχους για ψώνια και λίγη διασκέδαση. Στη Βουλή της Ανατολικής Γερμανίας πάλι συγκροτήθηκε επιτροπή που θα εξετάσει τις αλλαγές στο σύνταγμα της χώρας. Ο ηγέτης Έγκον Κρέντς δήλωσε σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι θα προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις και θα ακολουθήσει δημοκρατικές διαδικασίες στην πολιτική ζωή, αλλά θα παραμείνει σοσιαλιστής και πιστός στη Μόσχα. Ο πρωθυπουργός Hans Modrow δήλωσε ότι η Περεστρόικα και η Glasnost είναι έννοιες πολύ οικίες για αυτόν και δεν τον ενοχλούν καθόλου. Στη γειτονική Τσεχοσλοβακία, το πρωί, οι κάτοικοι της Πράγας άφησαν λουλούδια και κεριά στο σημείο όπου χθες το βράδυ έπεσε νεκρός από τα χτυπήματα των αστυνομικών ο 20χρονος φοιτητής Μάρτιν Σμιτ. Πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι συνελήφθη από την αστυνομία η φίλη του φοιτητή, γιατί κατηγόρησε την αστυνομία ότι ευθύνεται για το θάνατό του, ενώ οι αρχές διέψευσαν την πληροφορία του θανάτου του. Διαδήλωση πραγματοποιούν απόψε στο κέντρο της Πράγας χιλιάδες Τσέχοι με κύριο αίτημα την παρέτηση της ηγεσίας. Εξάλλου ματαιώθηκαν για απόψε οι παραστάσεις σε 6 θέατρα της πρωτεύουσας, μετά από απόφαση των Τσέχων ηθοποιών και σε ένδειξη διαμαρτυρίες για την κτηνοδία, όπως την χαρακτήρισαν της αστυνομίας στις τελευταίες διαδηλώσεις. Στο Σαλβαδόρ, μετά από φωνικές μάχες μιας εβδομάδας με δεκάδες εκατοντάδες νεκρούς και από τις δύο πλευρές, εκτός από τους αμάχους, οι αντάρτες του μετόπου, Φαραμπούτο Μαρτί, αρχίζουν να εγκαταλείπουν τις θέσεις τους στα λαϊκά προάστια του Σαν Σαλβαδόρ και να συντάσσονται σε ορεινή περιοχή κοντά στο χωριό Μοντρεάλ. Τα κυβερνητικά στρατεύματα κατέλαβαν ήδη όλες τις περιοχές που εγκατέλειψαν οι αντάρτες. Η ταχύτητα σε συνδυασμό με την ολισθηρότητα του δρόμου ήταν η αιτία πολύ νεκρού δυστυχήματος που έγινε απόψε στο
11ο, με συγχωρείτε, 8ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης. 5 άτομα βρήκαν το θάνατο και άλλα 5 τραυματίστηκαν σε σφοδρή μετοπική σύγκρουση 2 ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων. Όπως ανακοίνωσε η τροχέα, αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Νικόλαος Χανιώτης, 46 χρόνων από τη Θεσσαλονίκη, και στο οποίο επέβαιναν η σύζυγός του Αντωνία, 43 χρονών, και η κόρη τους Μαρία, 13 χρόνων, βγήκε από την πορεία του και συγκρούστηκε με τοπικά με γιο ταχύ που οδηγούσε ο Γιώργιος Πιπερίδης, 31 χρόνων, από τον Πειραιά, και με επιβάτες τη σύζυγό του Σοφία, 30 χρόνων, το Γιώργιο Γραμματικόπουλο, 53 χρόνων, επίσης από τον Πειραιά, και τη σύζυγό του Σοφία, 45 χρόνων, και τον αδελφό του, 58 χρόνων. Από τη σύγκρουση, το δεύτερο αυτοκίνητο πήρε φωτιά και βρήκαν τραγικό θάνατο ο οδηγός του και η οικογένεια Γραμματικοπούλου. Νεκρή είναι επίσης η Αντωνία Χανιώτη, που βρισκόταν στο πρώτο αυτοκίνητο. Τραυματίστηκαν ο σύζυγός της και η κόρη τους, που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Κατερίνης. Πάνω στα συντρίμια των δύο αυτοκινήτων έπεσε και ένα τρίτο που οδηγούσε ο Δημήτρης Μουστάκης, 38 χρόνων, από τη Θεσσαλονίκη, και στο οποίο επέβαιναν η σύζυγός του και η πεθερά του, οι οποίες τραυματίστηκαν. Η ολισθηρότητα του δρόμου ήταν η αιτία και καραμπόλας 30 περίπου αυτοκινήτων που έγινε απόψε στο 190 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Πάτρας. Τραυματίστηκαν ελαφρά 6 άτομα. Στο σημείο της σύγκρουσης η συγκοινωνία διακόπηκε για 3 ώρες. Στο Παλαιό Φάληρο, μια πολυκατοικία υπέστη καθίζηση και γι' αυτό εκενώθηκε από τους ενίκους της. Ακούμε τη Χριστίνα Ποπόρου. Η πολυκατοικία βρίσκεται στην οδό Άρεως 60 του Παλαιού Φαλήρου και έχει 10 διαμερίσματα. Η καθίζηση που έγινε στο χώρο που βρίσκεται η είσοδος έγινε αισθητή στις 4 το απόγευμα. Ειδοποιήθηκε από τους κατοίκους η αστυνομία και στη συνέχεια η πολυοδομία συνέστησε στους ενίκους προληπτικά να την εκενώσουν. Ας ακούσουμε όμως και έναν από αυτούς, τον κύριο Μιχάλη Τσαγκάρη, που είδε πιο ψύχρεμα το γεγονός. Έχει παρατηρηθεί άλλη φορά στο έδαφος κάτι τέτοιο? Όχι, είχε μια πολύ ελαφρά. Παλαιότερο. Και από ό,τι μάθαμε εκενώθηκε η πολυκατοικία με σύμφωνη γνώμη της πολεοδομίας. Εσείς τι πιστεύετε? Εγώ πιστεύω ότι είναι λάθος. Ότι να εκενωθεί, διότι δεν υπήρχαν οι κολόνες να πάθουν τίποτα. Απλώς δημιουργήθηκε πανικός. Εσείς θα μείνετε στο σπίτι? Θα μείνω. Τολμηρός ο κύριος. Ας περάσουμε σε άλλες ειδήσεις. Το καταστατικό τακτικό συνέδριο της ΑΔΔ αρχίζει αύριο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι εργασίες του θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή με την εκλογή νέας διοίκησης της Ομοσπονδίας. Ο χειμώνας μπήκε για τα καλά. Τσουχτερό κρύο, χιόνια και βροχές. Την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό θα μας πει η Ευρυδίκη Καραμανή. Ο καιρός τη Δευτέρα θα είναι παρόμοιος με αυτόν της Κυριακής, έτσι λοιπόν σήμερα στη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε συννεφιά με τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες στις δυτικές και νότιες περιοχές. Επίσης στα δυτικά υπάρχει μια πιθανότητα να εκδηλωθούν λίγες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά θα είναι ανατολική, βόρειο-ανατολική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια παιδινά από 1 μέχρι 9 βαθμούς, στα υπόλοιπα επιρροτικά από 8 μέχρι 14 και στις νησιωτικές περιοχές από 10 μέχρι 18 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε αισίως στις 12 και 4. Κάποιοι μετά το τέλος του δελτίου θα παρακολουθήσουν την ταινία. Αν κάποιοι ξεκουράζονται, μια και η εβδομάδα αρχίζει, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που διασκεδάζουν και χορεύουν, και όχι μόνο χορεύουν, αλλά και διαγωνίζονται στο χορό. Κυρίες και κύριοι, Λαμπάδα, ο χορός της εποχής. Τα αθηναϊκά νιάτα διαγωνίζονται και με επιτυχία μάλιστα. Ας τους παρακολουθήσουμε. Από μας, καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.
Thank you.